Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, προσαρμοσμένη φυσικά στις απαιτήσεις της προεκλογικής περίοδου εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις μέσα από τις οποίες ουσιαστικά ενημερώνονται και οι πολίτες, οι συμπολίτες και οι συμπολίτισσες για τις θέσεις των κομμάτων που κατέρχονται στη μάχη για μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιοδεύει τις ημέρες αυτές ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Τέργιος Τζίντζιος. Ο κύριος Τζίντζιος είναι κοντοχωριανός, μας τα έλεγα, κατάγεται από τις Σέρες. Σωστά. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή εδώ. Τη γνωρίζει γιατί πολύ απλά ζει εδώ. Είναι επαγγελματίας, είναι και υποχρεωμένος λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να επεκτείνεται, έτσι αν θέλετε, επαγγελματικά και στους γειτονικούς τους νομούς. Άρα γνωρίζει την εικόνα εδώ της περιοχής πάρα πολύ καλά. Ήρθε λοιπόν στην Ξάνθη προκειμένου να συναντηθεί και με τους συμπολίτες και με τις συμπολίτισσες σήμερα και να περάσει τα μηνύματα του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και του ιδίου προσωπικά για αυτή τη μάχη που δίνει ο πολιτικός φορέας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, κύριε Τζίντζιο. Προσπάθησα να τα βάλω όλα έτσι μαζί στο ξεκίνημα για να σας συστήσουμε και λίγο στους ξανθιώτες και τις ξανθιώτισσες, μια και σήμερα βρίσκεστε στην Ξάνθη και προφανώς θα συναντηθείτε σε κάποιο σημείο της πόλης μαζί τους. Όμως το διατάφτα της συζήτησής μας σήμερα δεν είναι άλλο από τις ευρωεκλογές. Σε μια ομολογουμένως ιδιαίτερη περίοδο, με τους Έλληνες ακόμη να βιώνουν τις συνέπειες μιας μακρόχρονης οικονομικής κρίσης της περίοδου των μνημονίων, με την υγειονομική κρίση να έχει αφήσει σοβαρό αποτύπωμα στην οικονομία, την ενεργειακή κρίση, παράπλευρη ζημιά του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας να επηρεάζει την οικονομία και την ακρίβεια να είναι στα ύψη. Πάλι τα έβαλα όλα μαζί στην ατζέντα, γιατί ξέρετε, αυτά είναι και τα ζητήματα τα οποία προβληματίζουν τον Έλληνα και αποτελούν, αν θέλετε, τον οδηγό του βάσει της αξιολόγησης που θα κάνει για να στείλει τους εκπροσώπους του στην Ευρωβουλή. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα και ο Κουτσουλικάλη. Και η κυρία Κουτσουλικάλη, συνάδελφος κοντά μας. Καλώς σας βρήκα. Ναι, ο πολίτης είναι προβληματισμένος όσον αφορά όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, γιατί ό,τι έχουμε αναφέρει είναι σε εθνικό επίπεδο. Είναι προβληματισμένος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οι 7 στους 10 νόμους οι οποίοι ψηφίζονται εντός της χώρας είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ξεκάθαρα. Είναι ενσωμάτωση των αποφάσεων. Ακριβώς. Στα κέντρα λήψης των Βρυξελών, περισσότερο βέβαια στην Κομισιόν. Μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο νομοθέτης. Έτσι και μετά βέβαια πηγαίνει η προσέγγιση στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δρά μόνη της. Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα τόσο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο είναι, το ένα είναι το Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους εκάστοτε υπουργούς των κρατών μελών όσον αφορά για παράδειγμα τα εκάστοτε θέματα, υγεία, οικονομία κτλ. Και το δεύτερο είναι το όργανο όπου απαρτίζεται από, από τις διοικήσεις, δηλαδή τους προέδρους ή τους πρωθυπουργούς κάθε χώρας. Αυτοί προτείνουν τα νομοσχέδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει τα νομοσχέδια και τα καταθέτει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο προς ψήφιση. Οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν παρά είτε να υπερψηφίσουν είτε να καταψηφίσουν, δεν μπορούν να τροποποιήσουν νομοσχέδιο και αυτό είναι μείζονο σημασίας, πρέπει να το δούμε στη βάση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εστιάζεται τώρα στο εάν και κατά πόσο δημοκρατικά λειτουργούν τα όργανα, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν καταλαβαίνω καλά, από τον τρόπο μπορούσε, με τον οποίο δεν θα μπορούσε να είναι δημοκρατική η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε μια δημοκρατία να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Άρα σωστά το εισπράξαμε. Στα κράτη-μέλη, ναι, βεβαίως. Θέλετε θέμα εκδημοκρατισμού των θεσμών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Έχει χάσει την οντότητά της. Γιατί ενστερνίζεται και διαλαλεί μια δημοκρατία. Αλλά αυτό που βλέπουμε να επικρατεί σήμερα είναι μια απόλυτη αναρχία, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο. Γιατί αν ο νόμος δεν είναι υπέρ του δικαίου του ίδιου του πολίτη, δεν εξυπηρετεί δηλαδή τα συμφέροντα του συνόλου των πολιτών,
δεν είναι νόμος. Ή είναι ένας φαινομενικά νόμος και έχει νομοθετηθεί το ανήθικο. Γιατί όταν εξυπηρετεί ο νόμος μια μερίδα μονοπολιτών και όχι το σύνολο, τότε μιλάμε για το ηθικό πλέον του νόμου. Έχετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για αυτό που λέτε? Για το ανήθικο του νόμου? Ναι, ότι έχουν ψηφιστεί νόμοι, mm-hmm. έχουν ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια των mm-hmm. κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι προς όφελος των πολιτών. Ναι. Είδαμε, συγκεκριμένα για τη χώρα μας, mm-hmm. να υπογράφονται, αναφερθήκατε πριν για τις μνημονιακές συμβάσεις. Υπογράφηκαν 4 μνημονιακές συμβάσεις. Ένα είναι το μνημόνιο με τις 3 τροποποιήσεις του, όπου στην ουσία αυτός που μας δάνεισε είναι η Τρόικα. Έτσι έχουμε συνηθίσει να την ακούμε. Τα μέλη της Τρόικα είναι 3. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ανώτατο δηλαδή θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα από τα 7 θεσμικά. Αυτή ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Οι χώρες, μέλη, οι εταίροι μας δάνεισαν. Και χρωστάμε ακόμη. Μισό λεπτό. Και στήσαν και στο πόδι μηχανισμούς, γιατί ήταν και ανέτοιμοι να βοηθήσουν. Η ESM και τα λοιπά. Έτσι. Τα ζήσαμε αυτά. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην ουσία μας δάνεισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μας δάνεισε τα ΦΕΚ αυτά που υπογράφτηκαν, έχουν σήμερα ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας. Δηλαδή, δεν έχω δρόμους, δεν έχω λιμάνια, δεν έχω αεροδρόμια, δεν έχω τρένα, δεν έχω δομές όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και, και τα μεταλλεία μου. Έχω παραδώσει και τα μεταλλεία. Έχω παραδώσει την εθνική μου κυριαρχία. Πού εξυπηρέτησαν αυτές οι συμβάσεις που είναι νόμοι τον Έλληνα πολίτη? Και αν θέλετε έναν εταίρο επί 30 χρόνια εταίρο τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εμείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε το κοινοπρακτικό με το οποίο έχουμε ενταχθεί, που έχουμε υπογράψει το 1981, θα δείτε ότι στο άρθρο 6 και 5 αναφέρει ότι επιβάλλεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και από το 87 και μετά τον καταβάλλω στο ακέραιο. Καταβάλλω το 92% των τελωνιακών μου δασμών. Καταβάλλω μια τακτική εισφορά επί ένα ποσοστού 1,36 περίπου % του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. Και ένα ποσοστό... Σε κανονικές συνθήκες η χώρα, στην mm-hmm. περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, ήταν χρεοκοπημένη. Για πότε μιλάμε? Την περίοδο των μνημονίων. Δεν χρεοκόπησε ποτέ Ελλάδα. Α, αυτή είναι η άποψη του πολιτικού φορέα. Όχι, δεν είναι άποψη. Αν είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα ερχόταν αυτός ο οποίος τη χρεοκόπησε να εισπράξει. Θα έφερνε δηλαδή αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, αυτές τις ομολογίες. Γιατί έγινε τότε, γιατί μπήκαμε σε αυτή τη λογική των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής? Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο έγινε. Εσείς τι λέτε, για ποιο λόγο έγινε αυτό? Το κόμμα τι λέει? Αμέσως. Ο πολιτικός φορέας, με συγχωρείτε. Εμείς λειτουργούμε μόνο με τις αποδείξεις και δεν βγαίνουμε να πούμε κάτι αυθαίρετα. Εμείς βλέπουμε σήμερα ότι σε έναν μη εταίρο, όπως είναι η Ουκρανία, έχουμε δώσει μαζί με το πρόγραμμα που γράφει και πριν από 2 μήνες μέχρι τέλος του 2025 135 δισεκατομμύρια. Μη εταίρος. Του τα δώσαμε. Δεν τον δανείσαμε, του τα δώσαμε. Και άλλα 185 δισεκατομμύρια θα κοστίσει το 7ετές πρόγραμμα ένταξής του. Η Ελλάδα χρειαζόταν 110 δισεκατομμύρια, τα οποία ήταν το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών, το οποίο έγινε δημόσιο εξωτερικό κατακεφάλι χρέος. Δημοσιοποιήσαμε την αποτυχία των τραπεζικών ιδρυμάτων να εισπράξουν αυτά τα οποία δάνεισαν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς για 110 δις που δεν ξέρουμε τη διαδρομή, δεν γνωρίζουμε που ήρθαν, ποιος τα πήρε και τι γίνανε, αν ήρθαν. Ποτέ δεν ενημερωθήκαμε επίσημα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Εμείς το μόνο που γνωρίζουμε είναι 14 συμβάσεις με τις οποίες 286 δισεκατομμύρια πήγανε στις 4 συστημικές τράπεζες. Ανακεφαλαιοποιήσαμε όλες τις τράπεζες με 286. Και από το 2010, που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο, το 3845, μέχρι και το 2019, έχουμε πληρώσει άλλα 292 δισεκατομμύρια σε τοκοχρεωλήσια. Άρα, έχουμε πληρώσει 286 και 292 μέσα σε ένα πρόγραμμα 9 ετές. Αυτά τα χρήματα από πού βγήκαν? Εμείς τι ανάγκη είχαμε να δανειστούμε? Και εφόσον είχαμε ανάγκη να δανειστούμε και μας δάνεισε η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς από το 87 και εδώ έχουμε δώσει ιδρώτα κέμα. Έχουμε κάνει 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε δώσει ιδρυτικό κεφάλαιο σε λογιστικές μονάδες κάποιους τόνους χρυσό, γιατί σε χρυσό αντιστοιχούν οι λογιστικές μονάδες αυτές. Εμείς δώσαμε
ταμείο το τι πήραμε θα κάνουμε ποτέ. Δεν κάναμε ποτέ. Ποτέ κανένας ευρωβουλευτής, κανένας κόμματος δεν ενδιαφέρθηκε να ζητήσει έναν έλεγχο, να τραβήξουμε μια γραμμή και να κάνουμε έναν ισολογισμό. Να πούμε, φέτος δώσαμε τόσα, επενδύθηκαν τα προηγούμενα που δώσαμε εδώ, 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 έχουμε να λαμβάνουμε διαφυγόντα κέρδη 1, 2, 3, δεν τα πήραμε, αλλά πήραμε. Επιδοτήσεις γεωργικές 3 δις, πήραμε 2 δις ΕΣΠΑ, 1 δις Leader. Να έχουμε μια ενημέρωση. Εμείς έχουμε μεγαλοκηθεί, κυρία Οικονομική, κυρία Κουτσομιχάλη, με μια αντίληψη ότι... Δεν έρχονται τα χρήματα μέσα από κρυφές διαδρομές και διαδικασίες όμως, κυρία Τζίντζιο. Δηλαδή ξέρουμε και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης τι ακριβώς είναι? Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνδρομή όλων των κρατών, φθηνά δάνεια. Είναι ποσά υπό τη μορφή φθηνών δανείων για να μπορέσουν οι χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προέκυψαν από την υγειονομική κρίση, την πανδημία δηλαδή, και από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, για να ενημερωθούν οι πολίτες, είναι ένας μηχανισμός. Θέλω να πω ότι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία αναφέρεστε, τα ποσά είναι πολύ συγκεκριμένα. Τις κατευθύνσεις τις καθορίζουν κάθε φορά οι κυβερνήσεις και είναι και υπεύθυνες για το αν και κατά πόσο κατευθύνουν στις σωστές διαδρομές τα ποσά αυτά, πώς αξιοποιούνται και τι όφελος αποδίδουν στις κοινωνίες και στην οικονομία, έτσι. Αυτό ναι, εδώ μπορούμε να επιρρύψουμε ευθύνες, αλλά δεν αποστέλλονται εν κρυπτό. Όχι, εγώ μίλησα για έναν έλεγχο, το τι έδωσα και τι πήρα. Το τι πήρα φαίνεται. Το τι έδωσα θα ελέγξω ποτέ, γιατί εγώ αυτά τα χρήματα που δίνω κάπου επενδύονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εμπορική συμφωνία. Ξεκάθαρα. Είναι εμπορική συμπράξη με εταίρους. Συνέτεροι μπήκαμε. Θέλαν να κάνουν μια ομοσπονδία κρατών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν τους έβγαινε να γράψουν καταστατικό, να ψηφιστεί καταστατικό, να βγει ένα ενιαίο σύνταγμα, ένας ενιαίος νομοθετικός κώδικας, λόγω της διαφορετικότητας των ηθών, των ενθύμων και της γλώσσας. Και καταλήξαμε να υπογράψουμε μια εμπορική συμφωνία. Άρα, εάν το δούμε ως καθαρά μια εμπορική σύμπραξη, όπου αυτό είναι στη βάση της, θα πρέπει να δούμε εγώ ως εταίρος τι έχω λάβει και τι έχω δώσει. Εκτός όμως από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και συμφωνώ που σας διακόπτω, έχουμε και την ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, νομισματική προς το παρόν, με την Ευρωζώνη. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο στο εμπόριο ή μια ενιαία αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει τεθεί το ζήτημα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά να μην γυρίσουμε τόσο πίσω. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε κοινό σύνταγμα, είναι αδυνανόητο. Πέρα από αυτό όμως, εφόσον εγώ μπήκα ως εμπορικός εταίρος, ως συνέτερος σε μια εμπορική συμφωνία και μου επευλήθηκε φυσικά και ένα κοινό νόμισμα, θα πρέπει να δω με ποια στοιχεία εγώ μπήκα στο ενιαίο νόμισμα, γιατί εγώ έχασα 50% της αξίας του νομίσματός μου έναντι της Γερμανίας, ενώ είχα πιο εύρωστη οικονομία το 2000, όταν εγώ μπήκα στο ευρώ, το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Γερμανίας ήταν 4,5-3 εκατομμύρια. Ήταν 3 φορές πάνω από το καθάριστο εγχώριο προϊόν της. Άρα είχε 300% η Γερμανία εξωτερικό κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος. Εγώ είχα 98-102 το 2000. Επιτρέψτε μου. Ένα από τα δύο είναι όμως σίγουρα. Άρα εγώ είχα πιο εύρωστη οικονομία. Για ποιο λόγο εγώ δέχτηκα? Και για ποιο λόγο δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ανισοκατανομή όσον αφορά την νομισματική αξία? Δηλαδή η ισοτιμία από ποιον καθορίστηκε? Μεγάλο το ερώτημα. Μεγάλο το ερώτημα. Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ σοβαρά. Μας πάει πίσω αρκετά χρόνια. Ένας προβληματισμός ο οποίος θέλω να θυμίσω ότι είχε ανοίξει στα χρόνια των μνημονίων. Αλλά θα ρωτήσω, κύριε Τζίντζο, γιατί σας ακούω με προσοχή. Εκφράζεται ένα σκεπτικισμό ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Θα σας ρωτήσω λοιπόν αν ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό ή και ποιος είναι ο στόχος, εάν και εφόσον τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και στείλει εκπρόσωπό του στην Ευρωβουλή. Μέχρι στιγμής θα ξεκαθαρίσουμε δύο έννοιες, αν με επιτρέπετε. Δεν έχουμε εκπροσώπηση. Είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε αντιπροσώπευση. Είναι δύο έννοιες άκρως αντίθετες. Ο αντιπρόσωπος λειτουργεί αυτοβούλως υπέρ και κατά του προσώπου, μπορεί και κατά του προσώπου, αν δείτε τον αστικό κώδικα. Ο εκπρόσωπος απλά μεταφέρει την βούληση, δηλαδή την ηλυμένη ήδη απόφαση. Άρα έχουμε αντιπροσώπευση και εδώ είναι μια ριζική τομή όπου. Αυτή είναι η μορφή της δημοκρατίας μας. Αυτή είναι η μορφή της δημοκρατίας που έχουν επιλέξει αυτοί να βάλουν επίθετα. Λοιπόν, η δημοκρατία είναι μία και δεν έχει κόμματα, έχει δημόσια διοίκηση.
είναι εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων του συνόλου των πολιτών. Σήμερα αυτό που λείπει εντός και εκτός χώρας, και εκεί θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η έλλειψη του πολίτη. Είτε του Έλληνα, είτε αν θέλετε του Ευρωπαίου. Μιλάνε για Ευρωπαίο πολίτη, μιλάνε για Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο είναι ανύπαρκτο. Όμως. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ιθαγένεια έρχεται εκ του αίματος. Είναι η θύση ενός γένους. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό γένος. Υπάρχει το γένος των ανθρώπων. Αν το θέτουμε στο γένος των ανθρώπων, είμαστε όλοι, ναι, η θύση του γένους της ανθρωπότητας. Άρα, αν καταλήξουμε και συμφωνήσουμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, έχουμε ένα δίκαιο, και δεν μπορώ να ακούω για ευρωπαϊκό δίκαιο, ελληνικό δίκαιο, αγγλικό δίκαιο, έχουμε ένα δίκαιο, μία αλήθεια, ένα δίκαιο. Δηλαδή, δικαίωμα. Όταν εγώ θέλω να δικάσω στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να δικάσω με διαφορετικούς όρους τον Έλληνα από ό,τι δικάζει ο Άγγλος τον Άγγλο, ο Γερμανός τον Γερμανό? Γιατί δικάζει με άλλο δίκαιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι εγχώριο? Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ισότιμα μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και αν θέλετε να δούμε, υπάρχει ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Και για να φτάσουμε στην ένωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ένωση σε εθνικό επίπεδο? Όταν υπάρχει τέτοια διαίρεση, ένας διαχωρισμός μάλλον, σε τόσα πολλά κόμματα που είναι ανούσια. Αν δούμε μόνο τα αριστερίζοντα κόμματα, είναι πάνω από 14-15. Δηλαδή, ακόμα και μεταξύ τους κάτι πρέπει να χωρίσουν, γιατί έχουν διχογνωμίες. Δεν πρέπει αντίστοιχα, να τα... αντίστοιχα και σε άλλους χώρους συμβαίνει αυτό. Και στο κέντρο. Φυσικά. Φυσικά. Μα βλέπουμε τώρα, βλέπουμε και τον κύριο Λοβέρδο με τους δημοκράτες. Τα βλέπουμε είναι αυτά. Ένα φαινόμενο, ναι. Βλέπουμε μεταπηδήσεις. Παλιότερα υπήρχαν αυτό που λέγανε αυτή η ιδεολογία. Δεν υπάρχει καμία ιδέα, γιατί η ιδέα προκύπτει από την ανάγκη και κανένας λόγος, γιατί ο λόγος είναι νους και πρέπει να υπάρχει λογική. Άρα, ναι, μεν δεν υπήρχε αυτό, αλλά εν πάση εστερνιζόταν κάτι ότι είχαμε διαφορετικές αντιλήψεις. Τώρα βλέπουμε μεταπηδήσεις, μεταγραφές. Δεν υπάρχει αυτό που λέγανε μέχρι τώρα κομματικός προσανατολισμός. Είναι ένας, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ένας αχταρμάς, όπου μέσα εκεί μπερδεύεται ο πολίτης. Έχει γίνει συνήθεια σε όλους μας να λέμε ότι αυτό είναι. Έχει γίνει συνήθεια το άδικο να το ζούμε καθημερινά. Έχει γίνει συνήθεια το ψέμα. Έχει γίνει συνήθεια η φτώχεια. Έχει γίνει συνήθεια η μιζέρια. Και έχουμε αποδεχθεί όλη αυτή την κατάσταση και δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Και αυτό φαίνεται και από την εποχή, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν πάμε και ψηφίζουμε. Άρα, εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Η Ελλήνων Συνέλευση, ναι, φυσικά και έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, γιατί όλη η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Ακόμα και το όνομα Ευρώπη, το brand name της Ευρώπης, είναι ελληνικό. Όλος ο δυτικός πολιτισμός έχει στηριχθεί πάνω στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Σε ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο, όπου και να θέλουμε να σπουδάσουμε, όταν μιλάμε ανώτατα ακαδημαϊκά, μιλάμε μόνο ελληνικά, σε όλες τις επιστήμες. Άρα, θα πρέπει φυσικά να κάνω έναν έλεγχο, γιατί εγώ θέλω να είμαι μέσα στην Ευρώπη, αλλά την Ευρώπη των ανθρώπων και των λαών, όχι την Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών. Γιατί αν θέλετε, μέσα από μια επιβολή μνημονίων στην Ελλάδα τόσα χρόνια και δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, γιατί πολλές φορές το έχω ακούσει, δεν έχει συμβεί αυτό. Με ένα νόμο μπήκαμε, με ένα νόμο πρέπει να βγούμε. Τα μνημόνια έχουν ισχύ. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και τα προαπαιτούμενα θα μας ακολουθούν και δεν σου πει. Για 99 χρόνια από το 2010. Ναι, απλώς έληξε η Δανειακή Σύμβαση. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει αρθεί κάποιο μνημονιακό νόμο. Φυσικά και όχι, και θα μας ακολουθεί για 99 χρόνια. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι έχω δώσει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πάντα. Έχω δώσει την εδαφική μου κυριαρχία, την εθνική μου κυριαρχία, και τι πήρα πίσω? Έχω δώσει, αν θέλετε να πάμε πίσω στους προγόνους μας, έχω δώσει ιερά γεωμετρία. Τι έλεγχο ζητάει? Έλεγχο όλων των συμβάσεων. Δηλαδή, όπου μετέχω εγώ, όπου μετέχω εγώ σαν χώρα, από την είσοδό μας μέχρι τώρα. Γιατί αν ξεχάσω, σήμερα αυτό που συμβαίνει στην πολιτεία μας, κυρία Οικονόμη και κυρία Κουτσομιχάλη, συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε λίθη. Έχει ξεχάσει. Έχει ξεχάσει τη θέση του μέσα στην πολιτεία. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε τώρα 10 ανθρώπους, τι είσαι εσύ, ο καθένας θα απαντήσει με βάση την ιδιότητά του ως επαγγελματίας. Αυτό είναι δευτερευούς σημασίας για την πολιτεία. Και αν θέλετε, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη και βασική ιδιότητα του ανθρώπου είναι ο πολίτης. Γιατί με βάση τον πολίτη δημιουργείται η πολιτική. Ο πολίτης ασκεί πολιτική. Ο πολίτης είναι ο πολιτικός. Δεν είναι κάποιος επαγγελματίας. Και μέσα από αυτό, στην ολότητά του, προκύπτει και ο ίδιος ο πολιτισμός. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε στη στέγη πολιτισμού Ξάνθης. Εγώ δεν βλέπω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στο κέντρο πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης. Ακριβώς.
Είδα έξω τον τίτλο και είναι «Στέγη του πολιτισμού». Δηλαδή, εδώ στεγάζεται ο ίδιος ο πολιτισμός. Εγώ, τόσο στην Ξάνθη, όσο στις Σέρρες, μα και σε όλη την Ελλάδα, όπου περιοδεύω και βλέπω τι συμβαίνει, τις προάλλες ήμουνα στη Δυτική Πελοπόννησο και είδα το χάλι ακόμα και στο σύστημα υγείας τι συμβαίνει εκεί. Όποιος άνθρωπος σε μια ολόκληρη περιφέρεια πάθει καρδιακή προσβολή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πεθαίνει. Δεν υπάρχει καρδιολόγος. Δεν βλέπω κανέναν πολιτισμό. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει πολίτης. Το διακύβευμα λοιπόν και αυτό που προτείνει η Ελλήνων Συνέλευση είναι η αναγέννηση του ίδιου του πολίτη στη βάση της ένωσης όλων των πολιτών. Γι' αυτό πρέπει να επαναεγκαθιδρυθεί η δημοκρατία στην αρχή της φυσιολογίας της ως η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων του συνόλου των δημιουργημάτων. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν έχει κόμματα. Έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έναν απόλυτο έλεγχο, πέραν από τις συμβάσεις, να δούμε τα πνευματικά και πολιτιστικά δικαιώματα της χώρας μας, τα οποία είναι τεράστια. Η Ελλάδα έχει διαφυγόντα κέρδη μόνο από το Μουσείο του Λούβρου και από το Βρετανικό Μουσείο 7,3 εκατομμύρια από τα ελληνικά εκθέματα και μόνο. Τόσα είναι τα έσοδα από τα ελληνικά εκθέματα μόνο σε αυτά τα δύο μουσεία. Δεν μιλάω για το Μουσείο του Βερολίνου που έχει όλη την Έφεσο μπροστά. Άρα, αν δω τα κτερίσματά μου, αν δω τα αγάλματά μου, τα εκθέματά μου, αν δω τα θέατρά μου, αν δω τις επιστήμες μου, μαθηματικά, αστρονομία, ιερά, γεωμετρία, μουσική, αυτά είμαι εγώ. Είναι προγονή μου. Εγώ έχω κληρονομιά σε αυτά, έχω κληρονομικά δικαιώματα. Και αν θέλετε, μια τεράστια ελληνική γραμματεία πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο δυτικός πολιτισμός, στηρίχθηκε πάνω στη γλώσσα τη δική μας. Στηρίχθηκε πάνω στις τέχνες και στις επιστήμες. Άρα εγώ έχω πνευματικά δικαιώματα και διαφυγόντα κέρδη. Και αν μη τι άλλο, για να μην μιλάμε για χρήματα μόνο, απαιτώ ως Έλληνας τον σεβασμό. Γιατί εγώ είμαι 45 ετών, τα τελευταία 15 χρόνια, το μόνο που εισπράττω ως Έλληνας πολίτης είναι χλέβη, ηρωνία, με είπανε τεμπέλη, εγώ που έχτισα τη Γερμανία ολόκληρη, εγώ που έχτισα την Αμερική, με είπανε ζητιάνο, αισθάνομαι φτωχός συγγενής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είμαι αυτός. Μαύρο πρόβατο σας είπαν επίσης, όπως και εσάς και όλους εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αντιστράφηκε. Επειδή ο χρόνος μας είναι πια πολύ μεγάλο. Ένας ακροατής που μας ακούει θα πει, κύριε Τζιντζιού, ότι καλά όλα αυτά σχετικά με τον πολιτισμό, με το τι θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα, το τι θα πρέπει να διεκδικήσουμε, αλλά και έναν έλεγχο όλοι εμείς οι πολίτες, τι έχουμε δώσει και το τι έχουμε πάρει. Αλλά όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Έλληνας που θα πάει να ψηφίσει, αλλά και οι Ευρωπαίοι των υπολείπων κρατών, θα πάνε με άλλα κριτήρια, και μεταξύ αυτών το σημαντικότερο είναι η φτώχεια, το υψηλό κόστος ζωής, η ακρίβεια. Θα πει κάποιος, καλά όλα αυτά με τον πολιτισμό για τα αυτά, αλλά η τσέπη λέει άλλα και εγώ με αυτό το κριτήριο θα αποφασίσω. Ο έλεγχος των συμβάσεων αποφέρει μια τεράστια αλλαγή και στο πώς λειτουργεί η οικονομία σήμερα. Δηλαδή, το αν εγώ υπέγραψα μία σύμβαση να κλείσω την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης για να μπορέσει η Γερμανία να αγοράσει τη μισή παραγωγή, ετήσια μισή παραγωγή της Βραζιλίας ζάχαρης, και να μου εισάγει εμένα ζάχαρη η Γερμανία με τριγωνική πώληση, αυτό επιφέρει ζημία στον Έλληνα καταναλωτή. Αν εγώ έχω υπογράψει μία σύμβαση για να βάλω ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τα 0,70 λεπτά που θα έπρεπε να κάνει το πετρέλαιο κίνηση σήμερα, τα κάνω εγώ 1,80. Αυτό είναι μία ζημία για τον Έλληνα πολίτη. Αν εγώ έχω υπογράψει μία σύμβαση στην ίδια εταιρεία, στη CVC, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο καρτέλ των σούπερ μάρκετς, ανήκουν στη CVC, και αγοράζει πρωτογενώς τα περισσότερα προϊόντα μέσα στη χώρα μου. Εάν εγώ έχω κάνει μία σύμβαση και της έχω δώσει το δικαίωμα να αυξήσει 47% το ελαιόλαδο μέσα σε ένα μήνα, στα ράφια, χωρίς να έχω καινούργια παραγωγή, αυτό αποτελεί μείζονο σημασία θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε μία ανισοκατανομή και μία ανισότητα όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των εταιριών αυτών ανάλογα με τα κράτη στα οποία δραστηριοποιούνται. Άρα η ακρίβεια είναι απόρρια του μη ελέγχου. Είναι απόρρια της μη συμμετοχής. Και όσον αφορά για την αποχή, αυτό να ξέρετε, το αισθάνεστε, το γνωρίζετε κι εσείς, γιατί μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είστε. Όταν εγώ γαλουχώ συνεχώς μία κατάσταση ότι
δεν θα πάει ο πολίτης. Απαξιώνει ο πολίτης. Τεράστια η αποχή, τελικά ο πολίτης το απαξιώνει. Όταν εγώ του υπενθυμίζω ότι ως πολίτης οφείλει να συμμετέχει, οφείλει να αποφασίζει ο ίδιος, γιατί ιδάλλως δεν μπορεί να έχει λόγο για το τι συμβαίνει γύρω του, τότε ναι, μπορώ να τον προωθήσω να πάει να ψηφίσει. Έχουμε μεγαλοχηθεί με μια αντίληψη ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ταΐζει, και αν δούμε τους δείκτες, εγώ ταΐζω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν δώσει τη μερίδα του λέοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν θέλετε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, το είχε πει και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από 5 χρόνια, είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δίνει το 2% που οφείλει το ΑΕΠ της στο ΝΑΤΟ τα τελευταία 16 χρόνια. Και χωρίς καθυστερήσεις, είχε πει ο κύριος Τραμπ. Όμως ο χρόνος μας είναι απέναντί μας, κυρία Τζίτζιου, και θα ήθελα έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή μας τη συζήτηση με το μήνυμα και του υποψήφιου Ευρωβουλευτή με τον πολιτικό φορέα, του κυρίου Στέργιου Τζίντζιου, προς τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες, αλλά και του πολιτικού φορέα Ελληνών Συνέλευσης εν ώψη των ευρωεκλογών. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι άδικο. Και δεν πρέπει να το δεχθούμε πουδενή. Ο Στέργιος Τζίντζιος είναι ένα μέριστο μιας ολότητας πολιτών, οι οποίοι δρούν, ζουν και αναπνέουν μόνο και μόνο για έναν κοινό στόχο και σκοπό. Αυτό είναι η επαναεγκαθίδρυση της δημοκρατίας, επαναεγκαθίδρυση του δικαίου. Πρέπει να επικρατήσει το δίκαιο και η αλήθεια στην ζωή μας, να απελευθερωθεί ο Έλληνας πολίτης από τα οικονομικά δεσμά, με έναν πλούτο ο οποίος είναι αποδεδειγμένος και πιστοποιημένος, και το βλέπουμε και στους προϋπολογισμούς μας, με έναν προϋπολογισμό φέτος που υπερβαίνει το 1,3% δισεκατομμύρια έσοδα, τα οποία τα παραλαμβάνει, το 60% το παραλαμβάνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και κανείς δεν ελέγχει που πάνε αυτά τα λεφτά. 600 και δισεκατομμύρια δηλαδή. Άρα θα πρέπει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης και να δει ποια είναι η πορεία της Ελληνικής Συνέλευσης. Για ποιο λόγο έχει πολεμηθεί τόσο πολύ πολιτικά? Γιατί έχει διωχθεί τόσο πολύ, ενώ δεν έχει διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, δεν έχει νομοθετήσει εναντίον του Έλληνα. Το μόνο που έχει εμφανίσει είναι ένας τεράστιος πλούτος, είναι η επανεγκαθίδρυση των αξιών και αρχών, η επιστροφή και αναγέννηση του ίδιου του πολίτη στη βάση της φυσιολογίας του, και η δήλωση ότι είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε είναι απέναντι πέραν της φυσιολογίας του ανθρώπου. Θα πρέπει ο άνθρωπος να αντιληφθεί ότι η μόνη ιδιότητα η οποία φέρει, η βασική, είναι του πολίτη. Γιατί χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πολιτεία. Και αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι πολιτεία. Είναι μία εμπορική συναλλαγή δούνε και λαβίν. Θα σε ψηφίσω, θα μου κάνεις αυτό. Αυτό πρέπει να πάψει. Είναι ιερή η στιγμή της ψήφου. Είναι μέγιστο δικαίωμα και καθήκον του κάθε ανθρώπου. Και τους καλούμε όλους στις 9 Ιουνίου να αποφασίσουν με σύνεση, να σκεφτούν, να μην απέχουν, γιατί απέχουν από την ίδια τους τη ζωή, η ψήφος είναι η ίδια μας η ζωή, η ίδια μας η οντότητα, και να επιλέξουν Ελλήνων Συνέλευσης, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όλοι οι άλλοι δρόμοι έχουν αποτύχει. Τα αποτελέσματά τους τα έχουμε δει. Αποτέλεσμα της πολιτικής της Ελλήνων Συνέλευσης δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ισχυρή θέληση, μια ισχυρή βούληση, μια αδιαπραγμάτευτη θέση τόσα χρόνια, δεν έχουμε αποκλίνει χιλιοστό από την γραμμή μας μέχρι τώρα, ούτε εμείς, ούτε ο πρόεδρος μας, ο κ. Αρτέμης Όρος, παρόλο που έχει χτυπηθεί τόσο σκληρά από το καθεστώς, και να αντιληφθεί ότι, αν μη τι άλλο, θέλω μια ελληνική φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν πάμε να συνταχθούμε κάτω ούτε από τη δεξιά, ούτε από τους φιλελεύθερους, ούτε από τους εσελιστές, ούτε από πουθενά. Θέλουμε μια ελληνική πτέρυγα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια καθαρή ελληνική φωνή για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί οι υποψήφοι ευρωβουλευτές δίνουν και τη μάχη του Σταυρού από άκρη σ' άκρη στη χώρα. Σε περιοδία βρίσκεται και ο κύριος Τζίντζιος. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Δύναμη και φως σε όλους τους ανθρώπους.